Το προσωπικό της, στρατιωτικό και πολιτικό, συνεισφέρει άμεσα και στο έργο της δικής μας εταιρείας, αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτών χρησιμοποιεί πιστά τις υπηρεσίες του υπεραστικού κτέλ Τρικάλων για τις μετακινήσεις του εδώ και 42 περίπου χρόνια, το 1975 που ήρθε η σχολή στην πόλη μας. Ευχαριστούμε τον διοικητή και τα στελέχη της σχολής για την άριστη και στιγμή συνεργασία που έχουμε στον τομέα αυτό. Ο διοικητής της σχολής, ο ταξίαρχος κ. Λιάκος Γεώργιος, είναι ένα πρόσωπο που στα χρόνια που βρίσκεται στα Τρίκαλα, 2 χρόνια κλείνει σε λίγες μέρες, μέσα από την υπηρεσιακή αλλά και την κοινωνική του δράση, δίδαξε πώς μπορεί κάποιος με σεμνότητα να προσφέρει τόσο στο θεσμό που υπηρετεί, όσο και σε μια ολόκληρη πόλη και στους πολίτες της. Θυμίζω μόνο την εξαίρετη πρωτοβουλία του για το Πολεμικό Μουσείο της πόλης μας. Ένα έργο που έγινε πραγματικότητα, αφήνοντας σε εμάς μια μεγάλη παρακαταθήκη. Τον ευχαριστούμε όλοι ως Τρικαλινοί για όσα πρόσφερε στην πόλη μας. Τον ευχαριστώ κι εγώ προσωπικά και είμαι περήφανος που είμαι φίλος του. Πριν τον καλέσω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Τρικάλων αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και εσάς προσωπικά για την προσφορά σας. Λοιπόν, εγώ δεν έχω μάθει να γίνω σε βήμα και να λέω ευχαριστώ πολύ και όλα τα υπόλοιπα. Μία εξαίρεση, γιατί δεν μπορώ να το δεν έχω απευθυνθεί άλλη φορά σε ακροατήριο πέραν του σφαλιοδικού. Νιώθω την ανάγκη σαν σχολή, εκπροσωπώντας τη σχολή, να ευχαριστήσω τον κτέλ, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο κ. Πρόεδρος, είναι και πολλά άλλα που έχουν γίνει και δεν τα ξέρουν. Πιστεύω το κτέλ, οι μέτοχοι του κτέλ το ξέρουν, δεν τα ξέρει ο έξω κόσμος. Η συνεισφορά του κτέλ στο μουσείο ήταν αρκετά μεγάλη. Πέρα από την βοήθεια που είχαμε για την κατασκευή του, σχεδόν όλα τα αντικείμενα τα οποία ήρθαν από την Αθήνα, όλοι όσοι ήρθαν από την Αθήνα για να φτιάξουν το μουσείο, μετακινήθηκαν από το ΚΤΕΛ και δεν είχε κανένα οικονομικό βάρος η σχολή. Αυτό οφείλεται καθαρά στο ΚΤΕΛ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι σπουδαστές της ΜΗ και το προσωπικό. Είτε είναι πολιτικό, μόνιμοι υπάλληλοι, είτε είναι στρατιωτικό. Έχουμε μια ειδικότερη μεταχείριση από το ΚΤΕΛ. Τα παιδιά, οι σπουδαστές, μετακινούνται σχεδόν στη μισή τιμή. Πράγμα που δεν το έχει κάνει κανένα άλλο ΚΤΕΛ πανελληνίως. Έχει απασχολήσει και τον κύριο αρχηγό και το εκτελείο ολόκληρο, γιατί έχουμε αυτή την συμπεριφορά από το ΚΤΕΛ Τρικάλων. Αυτό οφείλεται καθαρά σε εσάς. Δεν θέλω να πω στον πρόεδρο, γιατί επειδή μας συνδέει προσωπική φιλία, μην φανεί ότι δίνω στον πρόεδρο κάτι. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω όλο το ΚΤΕΛ Τρικάλων. Πέρα από αυτό, η συμπεριφορά του προσωπικού, των οδηγών του ΚΤΕΛ απέναντι στους σπουδαστές ήταν άψογη. Κανένας από τους μαθητές, σε αντίθεση με άλλα μέσα που έρχονται και μου λένε μου κάνουν παράπονα, για το ΚΤΕΛ δεν υπόθηκε το παραμικρό ποτέ. Ήταν στιγμές βράδια που βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση σαν σχολή, γιατί κάποια από τα λεωφορεία που είχαμε, λόγω ότι επειδή είναι πολύ καινούργια, είναι τελευταία τεχνολογία, έμεινε μακριά από τα Τρίκαλα. Με έβγαλε σε πολύ δύσκολη θέση ο πρόεδρος, βάζοντας λεωφορείο του ΚΤΕΛ να πάρει και χωρίς οικονομική επιβάρηση, γιατί δυστυχώς η σχολή από τις δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι πολύ δυσκύλια στο οικονομικό. Πέρα από αυτά όμως,
Μετά από δύο χρόνια νιώθω σαν να είμαι, σαν να έχω γεννηθεί στα Τρίκαρα. Τα έχω αγαπήσει, θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι με έχουν αγαπήσει, αν πω όλους, γιατί πάντα κρατάμε και μια πισινή γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τα Τρίκαρα θα τα έχω στην καρδιά μου, το έχω πει και θα το πω και όταν έρθει η ώρα οτιδήποτε να γίνει μετά την επόμενη εβδομάδα. Νιώθω πραγματικά ένας από τους Τρικαρινούς, να μην πω από εσάς γιατί δεν ξέρω αν είστε όλοι από εδώ. Ευχαριστώ ακόμα μία φορά, όχι εκτός από τον Πρόεδρο, το λέω, αποφεύγω να το πω γιατί μας συνδέει η προσωπική φιλία. Ευχαριστώ το ΚΤΕΛ, ευχαριστώ το καθέναν από εσάς, είτε ήταν οδηγός, είτε ήταν από τους κυρίους που βοηθάνε να φορτωθούν τα πράγματα ή να ξεφορτωθούν, ή από αυτούς που φαίνουν τα πράγματα σχολεία. Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στους μετόχους. Αυτό θα γίνει με κλήρωση. Μας εκπροσωπεί ο κύριος Νίκος. Βασίλης. Δεν ξέρω αν θα σκεφτεί. Όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας, κάνοντας τις καλύτερες δυνατόν τιμές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και... Καλά και. Καλούσα τώρα. Ποιος θα ξεκίνησε, ε. Έλα είναι. Έλα. Έλα. Στα μάτια και ο Βαλίου. Έλα, 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 έλα. Άσου κάτω, άσου κάτω. Να κάτω. Για να μην με πει κάτι. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό εκεί, εντάξει. Αυτό εκεί, εντάξει. Αυτό εκεί, εντάξει. Αυτό εκεί, εντάξει. 47. Βασίλη, κοντά, έλα κοντά. Βασίλη, εσύ πήγε με εκεί κοντά. Βασίλη, εσύ πήγε με εκεί κοντά.